Εκδήλωση με τη συμμετοχή συνεταιριστών και πελατών της Αγροτικής Τραπεζικής πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Αγρότικα 2020. Η διοίκηση της τράπεζας συναντήθηκε με εκπροσώπους περισσότερων από 70 συνεταιρισμών της χώρας από όλο το φάσμα του αγροτικού τομέα, με τον πρόεδρο κύριο Γεώργιο Χατζηνικολάου να εμφανίζεται αισιόδοξος για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πλήθος συνεταιριστών από όλη τη χώρα έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της Αγρότικα 2020 στη Θεσσαλονίκη. Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γεώργιος Χατζηνικολάου, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, εστιάζοντας το ρόλο που καλούνται να παίξουν τα συνεργατικά σχήματα. Η χώρα μετά από μακρά περίοδο κρίσεως μπαίνει πλέον σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Ο αγροτικός τομέας καλείται να συνεισφέρει και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, με ευαισθησία στο περιβάλλον, και αυτό αποτελεί μια μοναδική πρόκληση αλλά και ευκαιρία για τον αγροτικό τομέα. Ο γεωργικός τομέας, κατ' επέκταση, θα επηρεαστεί καταρχήν από την κλιματική αλλαγή, αλλάζοντας τις προτιμήσεις των καταναλωτών, κυρίως προς βιολογικά προϊόντα και άλλα προϊόντα τα οποία είναι ευαίσθητα και πιο συνεπή για μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και η τεχνολογική επανάσταση δίνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες στον αγροτικό τομέα να χρησιμοποιήσει τεχνικές όπως η ευφυής γεωργία, η συμβολιακή γεωργία και άλλα εργαλεία τα οποία η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί. Η μεγαλύτερη αγροτική τράπεζα στη χώρα, με μεγάλη παράδοση, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει κάθε υγιή πρόταση που θα μας έρθει. Εγώ θα το έλεγα και πιο δυνατά, η τράπεζά μας είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις που φέρνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσφέρει ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες τραπεζικές λύσεις σε κάθε αγρότη, αγροτικό συνεταιρισμό και αγροτική επιχείρηση. Το 2020 στην Τράπεζα Πειραιώς περιμένουμε να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία σημαντικά. Μία ανάπτυξη που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να φτάσει και στο 2,8 με 3%. Είμαστε ιδιαίτερη αισιόδοξοι από τα πρώτα μηνύματα τον πρώτο μήνα του 20, και όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και στόχο έχουμε βάλει σε αυτούς μας να πραγματοποιήσουμε 5 δισεκατομμύρια νέες χρηματοδοτήσεις το 2020. Εκ των οποίων ένα σημαντικό μέρος, θα έλεγα ίσως και μέχρι και 700 εκατομμύρια, θα είναι στον αγροδιατροφικό τομέα. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με περισσότερους από 40.000 νέους αγρότες, προσφέροντάς τους ένα πλέγμα προϊόντων προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εμείς εδώ στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας, χωρίς να βλέπουμε αποσπασματικά μόνο τον αγρότη. Χρόνια τώρα στηρίζουμε την αγροτική οικονομία, εξασφαλίζοντας τις χρηματοδοτήσεις τους με ποσά άνω των 2,5 δις ευρώ ετησίως. Χρηματοδοτούμε και τον αγρότη και τον αγροτικό συνεταιρισμό με υπόλοιπα τα οποία ξεπερνούν το 1,5 δις ευρώ σήμερα. Για μας, ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί βασικό πυλόν ανάπτυξης και θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε δυναμικά και στο μέλλον. Στην ημερίδα επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, που πραγματοποιήθηκε με σημαντικό αριθμό αγροτών από τη Βόρεια Ελλάδα, αναλύθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, ενώ πλήθος ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από αγρότες απαντήθηκαν από τα στελέχη της τράπεζας και δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων.